Είσαι σίγουρη ότι η Γιασμίνη δεν έκανε λάθος με αυτόν τον τύπο? Όχι, παπά. Τον αναγνώρισε. Αναγνώρισε τον τύπο στη μηχανή. Υπάρχει πρόβλημα, αδελφοσίτο? Όχι, όχι, όχι. Επιτέλους, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και τον πήγαν στο τμήμα, μου είπες? Ναι, παπά. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Θεέ μου, τι πάθαμε. Συγγνώμη, τι είπες? Τι έπαθε, λέω, ο Χέντι, ο καημένος ο Χέντι. Α. Κατηγόρησε κανέναν, ξέρεις? Όχι. Ποιον να κατηγόρησε, Αλφόνσο? Όχι, ενώ ανομολόγησε, ναι. Φέρεσαι λίγο περίεργα, Αλφόνσο. Είναι από το άγχος για όλα αυτά που συνέβησαν στο Χέντι. Είμαι ανήσυχος. Ειρίνα, σε ποιο τμήμα πήγαν αυτόν τον ασυνείδητο? Στις γειτονιές. Πάμε, τι περιμένουμε? Όχι, αφήστε, θα πω εγώ. Συγγνώμη, ανυψιός μου είναι. Ναι, αλλά ο διοικητής είναι φίλος μου, θα έρθω αμέσως, δεν θα αργήσω. Είδες, Ντόλι, Αλφονσίτο είναι φίλος. Ανησύχησε πολύ για το μικρό, ταράχτηκε. Ελπίζω αυτός ο τύπος να καταλήξει στη φυλακή. Ναι. Μα πώς τον έπιασαν? Η Γιασμίν τον είδε με τη μηχανή του στο παραλιακό μπαρ. Πήγε και το είπε στον κύριο Λουτσέρο και τον κυνήγησαν με το ταξί. Τι δε χαίρεσαι? Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Ο τύπος μπορεί τελικά να μπει στη φυλακή, να τιμωρηθεί, αλλά κοίτα, Ειρίνα, ούτε η αστυνομία ούτε κανείς δεν θα μου επιστρέψει τα πόδια μου. Κατάλαβες? Εκείνο το μπαρ. Μπορεί να πεινούσε και να ήθελε να φάει ένα σάντουιτ. Ή μια πιτσούλα ή ένα χοντόκ. Πουλάνε χοντόκ εκεί. Μπόκα στα μάτα. Όχι, έφτασα εκεί η ράτα όταν ο τύπος έφευγε. Στο τσακ τον πρόλαβα. Τον κυνήγησα με το ταξί, τον στρίμωξα στη γωνία και όταν ήρθε η αστυνομία του τον έδωσα στο πιάτο. Πού είναι τώρα αυτός απέσιος? Αν τον πιάσω θα τον ταράξω στις κλίτσες. Όχι, σταμάτα τα ρούσα, δεν χρειάζεται να δείρεις κανέναν. Τι, θα τον δείρεις μόνος σου, σιγά δυνατέ, σιγά. Τα ρούσα, σταμάτα. Δεν έχουμε πρόβλημα εκδίκησης, έχουμε πρόβλημα δικαιοσύνης. Ο τύπος έπεσε πάνω στο Χέντι και όχι μόνο δεν τον βοήθησε, αλλά δεν σταμάτησε να δει αν είχε τραυματιστεί. Ελπίζω να τιμωρηθεί όπως του αξίζει και όχι όπως βλέπω στην τηλεόραση να πεθεί ελεύθερος. Α, Χέντι. Έμαθες τα νέα? Ναι, η Ειρίνα μου τα είπε. Α. Ευχαριστώ, κύριε Λουτσέρο. Ευχαριστώ και εσένα. Εμένα δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς για τίποτα. Ήθελα να τον δω στη φυλακή όπως του αξίζει. Ωραία. Τώρα τα πάντα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Καλά, για μένα το ίδιο είναι. Δεν με νοιάζει τι θα πάθει ο τύπος. Πώς δεν σε νοιάζει? Αν αποδείξουμε ότι αυτός ήταν. Λοιπόν, που σε... το χειρότερο που μπορεί να πάθει, κύριε Λουτσέρο, είναι να μπει φυλακή. Αλλά εγώ μπορώ να φορέσω τη φανέλα των Ατρόμητων και να βγω στο γήπεδο? Απαντήστε μου. Χαίρομαι που είναι στα χέρια της αστυνομίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσω να ξαναπαίξω.
Έλα, ηρέμησε, Πασκούτη. Α, βουλευτή μου, πώς θες να ηρεμήσω με αυτό που έγινε? Ηρέμησε, όλα έχουν τη λύση τους. Μην ξεχνάς ότι μιλάς με τον βουλευτή Καρόνια. Με τις γνωριμίες που έχω, κάνω ένα τηλεφώνημα και τον αφήνουν ελεύθερο. Εξάλλου πες μου, έχουν στοιχεία ότι ήταν ο Λορενσού. Ναι, το κορίτσι τον είδε με την κάσκα. Α, και λοιπόν, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν την ίδια κάσκα και μηχανές σαν τη δική του υπάρχουν χιλιάδες. Μα βουλευτή μου, δεν καταλαβαίνεις. Ο τύπος είναι δραπέτης. Τι είπες? Δραπέτης. Το έχει σκάσει από τη φυλακή και τώρα τον ξανάπιασαν. Αν τον πιέσουν θα μιλήσει και θα καταλήξουν και οι δύο στη φυλακή. Πώς και οι δύο? Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Εσύ θα τιμωρηθείς. Βουλευτή μου, ξεχνάς ότι έχει πάνω το επιταγή με τη δική σου υπογραφή? Λοιπόν, ναι, θα δείτε. Αύριο με τον Τορουσίτα βασικό, η Μελένα δεν θα γλιτώσουν εύκολα. Έλα, αν παίξεις όπως την άλλη φορά, μου φαίνεται ότι εμείς θα δυσκολευτούμε, όχι εκείνη. Ναι. Μου φαίνονται εύκολοι οι αντίπαλοι. Μερικές φορές τα φαινόμενα πατούν. Μια ομάδα κουρέλα στο τέλος μπορεί να βάλει πολλά γκολ. Μα αυτοί χαρούν συνέχεια. Το καλύτερο θα ήταν να νικήσουμε εμείς και να χάσουν εκείνοι. Σωστά. Να έχουμε εμείς 7 πόντους και εκείνοι 6. Αν φέρουμε όμως ισοπαλία, θα μοιραστούμε την πρώτη θέση. Όχι, όχι. Η πρώτη θέση είναι σαν κορίτσι. Δεν τη μοιράζεσαι με κανέναν. Και εσύ τι ξέρεις από κορίτσια, μικρέ? Ειδικό στα κορίτσια είναι ο ύπο. Έτσι, φίλε. Υπόλυτο, αν δεν σε πειράζει. Ναι, γνωρίζω αρκετά για τα κορίτσια, να σας πω. Είναι μία λέξη που αποτελείται από 8 γράμματα. Συνώνυμοι των λέξεων κοπέλα, παιδούλα, κορασίδα, θυγατέρα. Τι, εσείς δεν με ρωτήσατε για τα κορίτσια? Αν είναι για γυναίκες, ρωτήστε τον Ταντέο. Φύγε από εδώ, άσε με ήσυχο. Σιγά, Αλφόνσο, τι συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει, ήδη με ρωτάς τίποτα. Μια χαρά είναι όλα, όλα καλά. Μη σου λέω, μη με ακολουθείς. Καλά, δάσκαλε. Εσύ κάτι έχεις. Δεν με γελάς εμένα. Τι για παδό. Από χθες κάνεις σαν τρελός. Πας, έρχεσαι. Τι συμβαίνει? Δεν καταλαβαίνω. Τίποτα δεν μου συμβαίνει. Σου το είπα. Δεν έχω τίποτα. Δεν σου φαίνεται? Καλά, ωραία. Λοιπόν, ορίστε. Εγώ έχω άγχος και αγωνία για τον αυριανό αγώνα. Γι' αυτό. Εσύ δεν έλεγες ότι είναι πανεύκολο παιχνίδι? Καλά, είναι εύκολο, αλλά φύγε, 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 φύγε. Σιγά, δάσκαλε, κοίτα. Έχεις το ουίσκι, δεν βγάζεις τίποτα έτσι. Θα δεις ότι αύριο θα κάνω τη μεγάλη έκπληξη. Θα βάλω 10, 20, 30, 40, 50 γκολ, όσα θέλεις. Και κάτι ακόμα, θα κλέψουμε τόσο πολύ που θα έρθει η αστυνομία και θα μας κλείσει φυλακή. Σιγά, δάσκαλε. Κάνε μου μια χάρη. Και δύο. Μην ξανακούσω να μιλάς ούτε για αστυνομία, ούτε για φυλακές, ούτε για κλοπές, ούτε για τίποτα. Κατάλαβες, κατάλαβες. Ναι, πολύ καλά, δάσκαλε. Πλάκα έκανα. Χαρά και ευτυχία. Ούτε πλάκες θέλω, ούτε πλάκες. Καλά, καλά, ηρέμησε, Αλφόνσο. Μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο εσύ? Ναι. Περίεργα χτυπάει, δεν ξέρω τι έκανες, το άλλαξες, τι έκανες? Κοίτα, χαμήλωσε τον τόνο, ε. Πώς? Μη μου μιλάς σε μένα έτσι. Σε ποιον το λες? Σε σένα. Όβησε το κακόνι. Στο σπίτι μου είσαι. Εμπρός. Α, τι γίνεται? Ναι, εδώ είναι. Μια στιγμή να σου το δώσω. Ο βουλευτής Καρόνια θέλει να σου μιλήσει. Εγώ. Φύγε, άσε με να μιλήσω. Δάσκαλε. Τι κάνεις με Καρόνια? Βουλευτή Καρόνια. Ναι. Τι έγινε? Τι? Έλα. Μια στιγμή, ορίστε, ορίστε, κοιτάξτε. Άμα, πρόεδρε. Τόσο μικρό θα είναι το γυμναστήριό μας. Όχι και μικρό, κύριε Αντζέλικα. Σε παρακαλώ, κοίτα πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι. Μα το χαρτί δεν είναι παραπάνω από 50 επί 50 εκατοστά. Γυναίκα. Πρέπει συνέχεια να σου εξηγώ τα πάντα. Πώς είναι το γυμναστήριο 50 επί 50 εκατοστά? Οι αρχιτέκτονες κάνουν τα σχέδιά τους σε ειδικό χαρτί, δεν καταλαβαίνεις? Ναι, με τρελαίνει, κύριε Ροτζέλιο, με τρελαίνει. Άμα είναι υπέροχο. Και σε πόσο καιρό θα είναι έτοιμο? Τι να πω, ξέρω εγώ, δεν θα αργήσει πολύ, φαντάζομαι. Δείτε εδώ, θα πουν τα μηχανήματα. Για τα μηχανήματα μη σε νοιάζει. Μπορώ να σου δώσω ένα δωρεάν. Τι γυναίκα μου. Χοντράνθρωπο. Μη μου μιλά σε μένα έτσι προς τον πρόεδρο. Θα σου μιλάω όπως θέλω. Όχι, όχι, κύριε Ροτζέλιο. Εδώ θα μπει μια μπάρα. Και αυτός εδώ ο χώρος είναι ό,τι πρέπει για να βάλουμε τα στρώματα. Η τύχη είναι ενισχυμένη για τα βάρη. Στη θέση σου θα έβαζα ξύλινα πατώματα. Ψηλά τα βάνια, ανεμιστήρες και όλα τα καλοριφέρ σε αυτήν εδώ την πλευρά. Α, ξέρετε πολλά βλέπω, κύριε Βίκτορ. Εγώ. Όχι. Γεια. Γεια σας, παιδιά μου. Τι κάνετε εδώ? Το σκάσατε από το σχολείο? Όχι, μαμά, τις δύο τελευταίες ώρες είχαμε κενό. Έλειπε η κουφή. Ποια είναι η κουφή? Η καθηγήτρια μουσικής.
Κουφί τη λένε. Δεν τη λένε, είναι κουφί. Ναι. Τι μαγειτό έχουμε. Α, μωρό μου, δεν σας περίμενα τόσο να είστε. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα ακόμα. Άντε, πήγαινε πάρε κάτι από το ντουλάπι πρώτων βοηθειών. Α, ωραία. Πήγαινε. Πολύ ωραίο. Σ' αρέσει. Ναι. Πολύ. Γεια σου, Λόγι. Τι γίνεται, κύριε Λουτσέρο. Δεν παίρνει μπρος το ταξί. Όχι, το έσκασε. Μα πώς το έσκασε ένα ταξί, κύριε Λουτσέρο. Όχι, το έσκασε ο τύπος που χτύπησε το χέντι. Πώς? Δάσκαλε, ναι. Πες μου. Ναι, παιδί μου. Τι τρέχει τώρα. Δεν ξέρω, τίποτα. Καλά είμαι. Και τι με ρωτάς? Γιατί πριν από λίγο έκανε σαν τρελός και μόλις μίλησες με το θείο μου, άλλαξε τελείως. Ακριβώς όπως το είπες. Τώρα που μίλησα με το θείο σου, με άλλαξα, γιατί κατάλαβα ότι δεν πρέπει να στεναχωριέσαι για σήματα πράγματα. Η ζωή είναι όμορφη και σύντομη και μας χαμογελάει, είναι έτσι το μου. Και για τον αυριανό αγώνα σου πέρασε το άγχος. Χρόνος αόριστος, είχα άγχος, χρόνος αναιστώτας, δεν έχω πια, τον έχω και πια, χαρά και ευτυχία, χαρά και ευτυχία. Χαρά και ευτυχία. Να τσίτω. Κοίτα, θέλω να σου πω κάτι, να τσίτω. Εγώ, και στο λέω με την καρδιά μου. Παρακαλώ. Νομίζω ότι κάποια μέρα θα γίνεις μεγάλος γκολτσής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κοίτα, μπορείς να γίνεις μεγάλος σκόρερ, μεγάλος παίκτης, μεγάλος τερματοφύλακας, μεγάλος προπονητής. Όχι, μεγάλος προπονητής όχι, γιατί το προνόμιο αυτό το κακό. Θα γίνεις πιο μεγάλος και από τον Μπατιστούτα. Σοβαρά τα λες? Ναι, ναι. Να σου πω κι άλλα. Ναι. Με το θείο που έχεις και με τέτοιον προπονητή, να τσίτω, να είσαι σίγουρος, Νάτσο, ότι έχεις εξασφαλίσει λαμπρή ζωή. Να τσίτω. Stay alive, stay alive. Stay alive. Σε παρακαλώ, είπα. Υπόλυτο, αν δεν σε πειράζει. Έλα, θέλουμε να δούμε τον Ταντέο. Πες του να έρθει. Μη γίνεσαι κακός, έλα. Αλλιώς δώσε μου τη διεύθυνση του σπιτιού του να πάω να τον βρω. Όχι, έξυπνη, θα πάω εγώ. Όχι, θα πάμε και οι τρεις και θα αποφασίσει εκείνος. Αδύνατον, ο Ταντέο πήγε ταξίδι. Όχι, ναι. Όχι. Παιδιά, κοιτάξτε, έχω μια χυμαδούρα. Τι έπαθες, Μαριλού? Βάλε γρήγορο οξυζενέ. Αφήστε, θα την αναλάβω εγώ. Παρακολούθησα σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Όχι, σε ξεγέλασα. Είναι τατουάζ από τις καινούργιες τσίχλες Σιουμ Σιουμ. Α, έλα. Δώσε και σε μας Σιουμ Σιουμ, Μαριλού. Δεν έχω. Έλα, Μαριλού, μην είσαι τσιγκούνα τώρα. Αλήθεια, δεν έχω άλλες. Έλα. Εμένα δεν με ξεγελάς. Ο Ταντέο δεν μπορεί να έφυγε τώρα που ξεκίνησαν τα μαθήματα. Έλα, σε παρακαλώ, δώσε μου τη διεύθυνσή του. Θέλω να τον δω. Σ' αρέσει τόσο πολύ ο Ταντέο? Με τρελαίνει. Εσείς τι λέτε? Κοίτα, δεν ξέρω, Γιασμίν. Κάνω ό,τι θέλεις. Εξάλλου είδου τι είπες, ναι. Στα γενέθλιά μου, θυμάσαι? Μη μου θυμίζει τα γενέθλιά σου. Γιασμίν, σου αρέσει ο Χέντι? Ναι. Τότε μην είσαι χαζή. Δεν είναι χαζή, μόνο αργή. Ναι, πια μιλάει. Δεν είναι εύκολο, καταλάβετε με. Γιατί όχι, πανεύκολο είναι. Κοίτα, τον πλησιάζεις, στέκεσαι απέναντί του, τον κοιτάζεις στα μάτια. Είναι πολύ όμορφα. Ακριβώς. Και του λες ότι θέλεις να τα φτιάξετε και τέρμα. Ναι. Ναι, πανεύκολο. Α, σιγά το πράγμα. Κορίτσια, η Κρίση έχει δίκιο. Αν θες να το πεις, πες το και τέρμα. Ακριβώς. Ναι. Α, κοιτάξτε. Καταφωνεί. Όχι, τίποτα. Πήγαινε να του το πεις. Κορίτσια, πάμε να πάρουμε παγωτό. Ναι, πάμε. Γεια σου, Χέντι. Καλή τύχη, Γιασμίν. Γεια, Χέντι. Και γιατί καλή τύχη? Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Συμβαίνει κάτι? Όχι. Και εσύ? Εγώ τι? Εσύ πώς είσαι? Το λες για τον τύπο που τραπέτευσε, ε? Ναι. Κοίτα, εμένα το ίδιο μου κάνει. Ναι, σε πιστεύω. Αλήθεια, σου τορκίζομαι. Δεν θέλω εκδίκηση. Αν δεν ξανακάνεις σε άλλους ό,τι έκανες σε μένα, δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι... Τι? Όχι τίποτα, άστο. Ανοησία θα έλεγα. Έλα, πες το. Ωραία. Θα ήθελα να ήμουν όπως πριν. Δεν έχεις αλλάξει, Χέντι. Όχι, έτσι λες. Μα κοίτα με, κοίτα που κάθομαι, Γιασμίν. Και πες μου ότι δεν έχω αλλάξει. Για μένα συνεχίζεις να είσαι ίδιος. Είτε κάθεσαι, είτε είσαι όρθιος. Όχι, Γιασμίν, ποτέ δεν πρόκειται να ξαναγίνω ίδιος. Καταλαβαίνεις? Δεν μπορώ να τρέξω, δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο. Μου έκλεψαν ό,τι πιο σημαντικό στη ζωή μου. Το ποδόσφαιρο. Αυτό θεωρείς πιο σημαντικό? Ναι, αλλά μετρούν πολύ και οι φίλοι μου. Τότε είμαι κι εγώ σημαντική για σένα? Μα και βέβαια, το ρωτάς. Τι καλά.
γιατί και εγώ νοιάζομαι για σένα. Πολύ. Ναι, ναι, βέβαια. Τώρα όλοι νοιάζονται για μένα, επειδή είμαι κολλημένος εδώ πέρα. Έρχονται να με πάρουν από το σπίτι μου, να με φέρουν στη λέσχη, και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Μόνο που δεν με ταΐζουν στο στόμα. Ε, και δεν σ' αρέσει να σε αγαπάμε και να σε φροντίζουμε? Γιατί το ξέρεις ότι το κάνουμε με την καρδιά μας, γιατί σε αγαπάμε. Γιάσμη, γιατί σου ευχήθηκαν καλή τύχη? Ε? Τι ε, πριν φύγεις τα κορίτσια σε χαιρέτησαν και σου είπαν καλή τύχη. Α, ναι. Σκέφτηκα ότι ήταν κάτι που είχε σχέση με μένα. Έτσι ξαφνικά που έφυγαν και μας άφησαν μόνους εδώ. Ε, ναι, υπάρχει κάτι που θέλω να σου πω. Πολύ σημαντικό. Τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό? Να, σου οφείλω μια απάντηση. Τι απάντηση? Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Όχι. Ναι, ξέρεις. Με παιδεύεις. Η απάντηση είναι ναι. Μα, ναι τι? Κοίτα, τις προάλλες δεν μου ζήτησες να τα φτιάξουμε. Ε, ναι. Δηλαδή? Δηλαδή, ναι, Χέντι. Θέλω να γίνω το κορίτσι σου. Μα, Γιάσμη, ξέρεις κάτι? Τι? Σ' αγαπώ πολύ. Ήρη, θα σε βοηθήσω αργότερα. Ωραία. Θα έρθεις αύριο στον αγώνα? Ναι, θα έρθω. Ο κύριος Λουτσέρο μου ζήτησε να είμαι μαζί του στον μπάγκο. Τέλεια. Ναι, σίγουρα. Κοίτα, μπορεί να μην παίζω ποδόσφαιρο, αλλά θα πανηγυρίζω σαν τρελός για τα γκολ των Ατρόμητων. Ναι. Μην τα ακούσει ο παπάς μου. Θα φωνάξουμε με την ψυχή μας. Ειρήνα. Ναι. Ξέρεις γιατί ο αδερφός μου είναι τόσο χαρούμενος? Δεν σου το είπε? Όχι. Τα έφτιαξε με κάποια. Τι? Ναι, με τη Γιασμίν. Δεν είναι πολύ ταιριαστό ζευγαράκι. Συγγνώμη. Τι ήθελες να με ρωτήσεις, Χέντι? Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να με γιατρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή κάπου αλλού. Δεν ξέρω. Κοίτα, νομίζω ότι έχεις τα χρήματα για μια τέτοια επέμβαση ή όχι. Και ορκίζομαι στο Θεό ότι αν αρχίσω να παίζω ξανά θα σου τα επιστρέψω τα χρήματα. Α, Χέντι, Χέντι. Μην το σκέφτεσαι συνέχεια. Κοίτα, μικρέ, σου το λέω για το καλό σου. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να έχεις ψευδαισθήσεις. Βοήθαμε να μην έχω ψευδαισθήσεις. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι θέλω να ξαναπαίξω και σίγουρα θα βρω τρόπο να το πετύχω. Πάμε, παιδιά, αργήσαμε. Ελάτε, πάμε. Ναι. Έτοιμη, κυρία Λουτσέρο. Δεν ξέρετε τι ωραία τραγουδάκια ετοίμασα. Εσύ? Ναι, γιατί όχι. Σε μουσική του Μότσαρτ, Μπετόβεν, Βιβάλντι, Μπαχ. Κι εγώ γέμισα μια τσάντα με χαρτοπόλεμο για να πανηγυρίζω. Τώρα που λέμε για χαρτιά, είδε κανείς την ασφάλεια του αυτοκινήτου που είχα αφήσει στο τραπέζι? Όχι. Πάνω στο τραπέζι. Ναι. Λες για ένα σωρό χαρτιά γραμμένα με μπλε μελάνι. Ναι, ναι. Πού να πάει? Αυτά τα χαρτιά έκοψα. Ω Θεέ. Αν σου δώσω ένα φυλάκι θα με συγχωρέσεις? Για δώστο. Ωραία. Με τέτοιο φιλί θα σου συγχωρούσα οτιδήποτε, πιτσιρίκα μου. Θα σε φάω. Μάλλον εγώ δεν θα συγχωρήσω με τίποτα το φούρναρι. Πάρτε από εδώ αυτά, Ρόκι. Αλλά λίγο να σπάσω τα δόντια μου. Δεν είναι από το φούρνο. Τα έφτιαξε η κυρία Αντζέλικα. Είναι, λέει, από σαλάμι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στη λέσχη. Έχουμε αργήσει. Ναι, ναι, πάμε. Λοιπόν, για... Μια στιγμή μόνο να κάνω ευχές. Αγία Μιλένα, Αγία Μιλένα. Κάνε να χάσουν η Μελένα. Α, Θεέ, βοήθα, Θεέ, βοήθα να μην βάλουν γκολ κανένα. Άντε με κοίτα, πάμε. Άλλη μία, άλλη μία. Αγία Φωτεινή, Αγία Φωτεινή, να σκοράρει το δικό μου το παιδί. Ναι. Και αυτή εδώ. Άγια Μαργαρίτα, μας έχει ζαλίσει, με κοίτα. Όλε, όλα, όλε, όλα, όλε. Πάμε, παιδιά, βάλτε τα δυνατά σας. Ισήγαζε, κόκκι, θα τους ταράξουμε στα γόνια. Ναι! Ζήτω η Ατρόμητη! Είμαστε πρωταθλητές! Είμαστε οι νικητές! Ζήτω η Ατρόμητη! Είμαστε πρωταθλητές! Είμαστε οι νικητές! Ζήτω η Ατρόμητη! Είμαστε πρωταθλητές! Ζήτω η Ατρόμητη! Ζήτω! Πολύ ωραία, παιδιά! Μ' αρέσει αυτή η χαρούμενη ατμόσφαιρα, με συγχωρείτε, αλλά έφερα το γούρι του Μποκίτα. Κύριε Βίκτορ! Ναι. Εδώ το έχω. Ορίστε το καπέλο με το σάντουιτς. Α, ευτυχώς γλίτωσε ένα σάντουιτς. Κράτα. Πόκα, έλα. Άντε, μπραβό. Ετοίμασε το κεφάλι σου.
Πράτα, λίγο υγρό μου φάνηκε το ψωμί. Όχι, κύριε Βίκτορ. Σπόκος με νερό ήτανε. Ωραία. Τουλάχιστον έτσι δεν θα ζεσταίνεσαι στο γήπεδο. Ο Μποκίτα μου δεν θα πάθει λίαση. Γεια σας, γεια σας. Πώς πάμε, παιδιά. Καλά, λοιπόν, καλά. Η σύνθεση της ομάδας. Μπόκα, Φελίπη και Κάροτ. Ράτα στο κέντρο. Στην επίθεση Φέντε και Βάσκο. Και εντάξει. Εγώ. Εσύ στον πάγκο. Τι είναι αυτά εδώ? Λογαριασμοί ΔΕΗ τηλέφωνο για να περάσει την ώρα σου. Καλό, καλό. Καλό. Λοιπόν, παιδιά, όπως πάντα, παίζουμε για να διασκεδάσουμε, βοηθάμε το συμπαίκτη μας, βάζουμε τα δυνατά μας, ε. Εσύ τι θέλεις τα αποδυτήρια, Φυρφυρούλη? Δεν έπαιδες με τις Μελένα? Εγώ? Όχι, το χρυσό αυγό. Είσαι το χρυσό αυγό. Τα ρούσα και οι αναπληρωματικοί χρειάζονται ζέσταμα, έτσι. Αυτό κάνω κι εγώ. Ζεσταίνω τον ποπό μου στον πάγκο. Έλα, τα ρούσα, πάμε, πάμε, έλα. Παιδιά, λοιπόν, ξέρετε ποιος ήρθε? Ποιος? Ο Χέντε. Λοιπόν, παιδιά, ώρα για να πάμε στο γήπεδο, ε. Πάμε, ζήτω η Ατρόμητη. Ζήτω, πάμε, παιδιά, πάμε, 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 πάμε. Μπράβο, πάμε. Πολύ ωραία, πάμε, πάμε. Ατρόμητη, Ατρόμητη, Ατρόμητη. Ξεκίνησαν το πρωτάθλημα λιγκόπονιάδες. Έπαιξαν στην έδρα της Μαρτίν Φιέρο και έφεραν την σοπαλία σε ένα συναρπαστικό αγώνα. Αυτή είναι η Μελένα. Τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν τους Ατρόμητους στην έδρα τους. Είναι μια καταπληκτική ομάδα. Οι οπαδοί των Ατρόμητων υποδέχονται την ομάδα τους. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ομάδα. Χαρτοπόλεμος και ένα θερμό χειροκρότημα από τις κερκίδες. Ο Μπόκα σε πρώτο πλάνο. Ο Κόκκι, βοηθός του προπονητή Λουτσέρο. Εδώ η αναπληρωματική στον πάγκο. Και μαζί τους ο Χέντι που έχει έρθει για να ενθαρρύνει τους συμπαίκτες του. Ο κόσμος φωνάζει. Τα ρούσα, τα ρούσα, τα ρούσα, τα ρούσα. Ζήον οι κερκίδες. Τι συμπαθητικός που είναι ο Ταρούσα. Ο Χέντι κάτι του λέει. Ας δούμε τι θα κάνει. Ο Ταρούσα σηκώνεται. Να ο Ταρούσα. Αλλά τι κάνει αυτό το παιδί. Είναι απίστευτο. Μπράβο Ταρούσα. Πηγαίνει το Χέντι με την αναπηρική καρέκλα κοντά στις κερκίδες. Θερμό χειροκρότημα. Ολέ, 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 ολέ. Ατρόμητοι, ατρόμητοι. Σεισμός στις κερκίδες. Όλοι φωνάζουν. Ωραία χειρονομία. Μπράβο Ταρούσα. Πραγματικά πολύ καλή κίνηση. Αυτό το παιδί είναι απίστευτο. Πάμε, πάμε, Ρούντι. Ξεκινάμε. Πάμε, πάμε. Πού είναι ο Νάτσο? Νάτσο, έλα εδώ, τσακίσω. Έλα, πες μου, δάσκαλε. Άκουσε με προσοχή. Σ' ακούω. Μαλιχτό μυαλό και μάτια. Μυαλό και μάτια. Ο μόνος τρόπος για να βάλεις γκολ είναι να προσπαθείς να ψαρέψεις μπαλιές, εντάξει. Το ξέρω, δάσκαλε. Μου το έχει πει ο Κακόν. Είμαι προετοιμασμένος. Κοίτα. Τι κάνει? Ξέρω εγώ. Δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Κοίτα. Ρούντι. Δεν ξέρω τι σου ψάρακλες, το ήξερα. Και ο αγώνας αρχίζει. Οι Ατρόμητοι παίζουν με τον Μπόκα στο τέρμα και τους Φελίπε, Κάρο, Τράτα, Φέντε και Βάσκο στην επίθεση. Διαιτητής ο κύριος Έκτορ Καστανιών. Ένας πολύ μα πολύ δύσκολος και αυστηρός διαιτητής. Η Μελένα με τους Γκάντσο, Λούτσο και Μάρκο. Ο Πούλκα στο κέντρο, Αντρές και Μπέτο. Προπονητής των Μελένα, ο κύριος Λούκας Σάντσι. Και ο κύριος Ρόγκι Λουσέρο, προπονητής των Ατρόμητων. Αυτή είναι. Κλέβει ο Πούλκα. Η μπάλα στους Ατρόμητους. Σκληρή μάχη. Στενό μαρκάρισμα από τον Κάροτ. Ο Βάσκο ζητάει πάσα, αλλά ο Κάροτ επιμένει. Τελικά η μπάλα στο Ράτα και από εκεί στον Αντρές. Ο Αντρές στον Μπέτο. Ο Μπέτο δίνει στον Πούλκα που είναι αρχηγός. Εκείνος δίνει πάσα στον Αντρές, αλλά κόβει δυναμικά ο Φέντε. Μεγάλος παίχτης ο Φέντε. Σήμερα δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Κάνει μεγάλο παιχνίδι. Ο κόσμος στις κερκίδες παρακολουθεί τον αγώνα με ανυπομονησία. 0-0 το σκορ και να το πρώτο φάουλ. Φάουλ από το Φελίπε. Προσοχή Φελίπε. Πρόσεχε Φελίπε. Ο κύριος Καστανιών του κάνει παρατήρηση. Το παίκτη σηκώνει ο Φέντε. Ωραία χειρονομία. Γιατί γελάει ο παπάς? Γιατί γελάει ο παπάς του Φελίπε? Η μπάλα και πάλι στο Φελίπε που κλέβει όπως μπορεί. Και νέο φάουλ. Προσοχή Φελίπε. Ο κύριος Καστανιών του λέει ότι την επόμενη φορά θα του δείξει κάρτα. Η Μέκα γωνιά. Είναι η μαμά του Κάροτ. Εδώ η μπάλα στο Φεντερίκο για τους Ατρόμητους. Ο Φεντερίκο δίνει πάσα στο Ράτα και εκείνος πάλι στο Φέντε. Μεγάλος παίκτης. Προσοχή, Κάροτ. Γκολ! Γκολ για τους Ατρόμητους! Γκολ! Μεγάλος παίκτης ο Κάροτ. Μπράβο, Κάροτ.
Κύριε Βίκτορ, αυτό το σάντουιτς που μου πούλησες είναι γεμάτο τρίχες. Ωραία κύριε Αρτούρο, αφού σου είπα ότι το έφτιαξε ειδικά για τον αγώνα. Αυτά τα σάντουιτς ήταν για τους Μελένα, με μπούκλες από την γυναίκα μου. Μην κάνεις το χαζό, μου χρωστάς 3 πέσος. Εξακολουθούν να προηγούνται οι ατρόμητοι. Οι Μελένα χάνουν με 1-0. Ο Φέντε σουτάρει και πολύ ωραίο τερματοφύλακας αποκρούει. Η μπάλα τώρα στο Λούτσο. Ο Λούτσο σουτάρει, αλλά η μπάλα καταλήγει στο Φέντε και χτυπάει με το κεφάλι με το τακούνι με ό,τι βρει. Πολύ ωραία. Ο αγώνας είναι συναρπαστικός. Η Μέκα χαίρεται ακόμα για τον γκολ του γιου της Κάροτ. Κλέβει ο Φελίπε. Φελίπε, πιο ήρεμα, πιο ήρεμα. Φαίνεται ότι ο γιος σου έχει πάρει από σένα. Εννοείς τη γοητεία? Όχι, είναι χασάπης. Έλα, έλα, δώσε πάσα, έλα. Έλα, 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 δώσε έλα. Μου πάσα, έλα, δεν βλέπεις. Έλα. Μόνος μου είμαι. Πια. Δεν παίζεις μόνος σου. Παιδιά, ελάτε. Πολύ ωραία. Σωστά ο Λουτσέρο του συμβουλεύει να σταματήσουν. Σωστά κάνει παρατήρηση στους 2 παίκτες. Ο Φέντε φεύγει και γκολ! Γκολ! Φέντε! Φέντε! Οι ατρόμητοι προηγούνται. Αγκαλιάζει τον Λουτσέρο. Τους συμπαίκτες του. Το χέντι. Το σκορ 2-0 υπέρ των ατρόμητων. Μελένα, θα τα πούμε στο πλοίο τώρα που φάγατε 2! Σωστά ο Λουτσέρο συμβουλεύει τον Φελίπε να προσέχει και τον Βάσκο να μην κρατάει την μπάλα. Και να, ορίστε. Κίτρινη κάρτα από τον κύριο Καστανιόν για τον Φελίπε. Την επόμενη φορά θα αποβληθεί. Μην παραπονιέσαι, Φελίπε. Δεν το πιστεύει ο κύριος Λουτσέρο. Ωραία απόκρουση από τον Μπόκα. Μπράβο. Καταπληκτική απόκρουση. Μπράβο, Μπόκα. Σηκώνει τις κάλτσες του και η μπάλα στο Φέντε που ανεβαίνει μόνος του. Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι του, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Οι ατρόμοι της συνέδρα τους προηγούνται με 2-0 τον Μελένα. Δεν μπορείς να παίζεις έτσι, Βάσκο, είσαι άπλιστος. Παράτα με, Φέντε. Για σταματήστε λίγο. Βάσκο, ο Φέντε έχει δίκιο. Όταν σε μαρκάρει κάποιος δίνεις πάσα. Άκουσε. Καλάτε. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω κάποιες αλλαγές, ε. Ναι. Ωραία, ζεσταθότατε. Ναι, καλά. Εσύ θα ζεσταθείς όποτε σου πω εγώ. Δεν φέρονται έτσι σε ένα παγκόσμιο πρωταθλητή. Θα παραπονεθώ στο συνδικάτο. Ναι. Το συνδικάτο των απληρωματικών. Λοιπόν, Λούκας, θα αντικαταστήσεις το Φελίπε. Ωραία. Αφού παίζω καλά, κύριε Λουτσέρο. Ναι, παίζεις καλά, αλλά ρίχνεις και συνέχεια κλωτσιές. Απλά παίζω πολύ δυνατά. Άλλο να παίζεις δυνατά και άλλο να κλωτσάς δυνατά. Εξάλλου δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν θέλω τέτοια ομάδα εγώ. Θα το βγάλω αυτό. Δεν αντέχω άλλο. Όχι, άφησε το. Σου πάει πολύ. Βέβαια. Τι θα πήγαινε καλύτερα από φτερά σε μια κότα. Όταν δέω. Δεν έχω ιδέα. Δεν είσαι φίλος του. Σε παρακαλώ, δώσ' το φωτογράμμα. Υπό. Αχ, κάνε μου μια χαρούλα. Ναι. Καταρχήν να με λες υπόλυτο, αν δεν σε πειράζει. Και κατά δεύτερον, ωραία, δώσε μου το γράμμα για τον Ταντέο. Και... πώς ήξερες ότι εγώ θα σου δώσω γράμμα? Ανδρική διέστηση. Ωραία, δώστε το. Ο Ταντέο δεν θα έρθει. Όχι. Ωραία, όταν το δεις, δώστε αυτό το γράμμα. Όχι. Έλα, ούτε αυτή ο δε σηκώνει φυφυρούλη. Τα κορίτσια είναι τρελά για τον φίλο του. Ηρέμησε, Αλφονσίτο, προηγούμαστε με 2-0. Αντί, αλλά κοίτα εκεί, κοίτα εκεί, κοίτα εκεί. Γκολ! Είδαμε την γκολ, έβαλε ο Νατσίτο. Στέινκα λάιφ, μεγάλε Νατσίτο. Έχω βάλει 4 γκολ συνολικά στον αγώνα, δάσκαλε. Μόνο που αυτό ήταν αυτό γκολ. Τι, δάσκαλε, δηλαδή δεν μετράει στον πίνακα βαθμολογίας? Όχι, Νατσίτο. Αυτά τα γκολ μετράνε μόνο στον πίνακα της βλακείας. Βλάκα, ηλίθιε, μπουμπούνε, κεφάλο, βλάκα, ηλίθιε. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Λούκας με το νούμερο 10 στη θέση του Φελίπε με το νούμερο 18. Σωστή απόφαση του προπονητού Λουτσέρο να κάνει την αλλαγή. Ο Ράτα σουτάρει πολύ κοντά στο τέρμα, παραλίγο γκολ. Οι ατρόμητοι προηγούνται από το πρώτο ημίχρονο με γκολ των Φέντε και Κάροτ. Συναρπαστικός αγώνας.
Οι Ατρόμητοι συνεχίζουν δυναμικά. Ατρόμητοι εναντίον Μελένα. Και τώρα η μπάλα στο Φέντε. Πολύ ωραία Φέντε, μόνος του Ράτα. Ο Πούλκατ κλέβει και παίρνει την μπάλα για τους Μελένα. Τον κόβει ο Κάροτ. Χάνει όμως την μπάλα. Μάρκο δεν μπορεί να συνεχίσει. Σουτάρει ο Λούτσο, προσοχή. Η Μέγα κρατάει το κεφάλι της. Ο Μπόκα δίνει στο Ράτα. Ο παίκτης με το νούμερο 3 έχει μείνει πίσω. Ο Φέντε παίρνει την μπάλα και δίνει πάσα στο Ράτα. Ο Ράτα στο Φέντε. Ο Φέντε στο Λούκας και γκολ! Καταπληκτικό γκολ! Ο Λούκας μπαίνει και σκοράρει. Γκολ! Οι Ατρόμητοι χαιρετούν όλοι το χέντι. Μπράβο! Γκολ! Νικήσανε! Νικήσανε! Ροτζέλιο, γιατί ο Φελίπε δεν είναι στο γήπεδο? Το ξέρεις πως περίμενε αυτόν τον αγώνα? Γι' αυτό ακριβώς, Τόνι. Από την πολλή αγωνία τους έχει ταράξει όλους τις κλωτσιές. Εμένα θα μου πεις, έλα τώρα. Το σκορ 3-0. Οι Ατρόμητοι παίζουν θαυμάσια και προηγούνται τον Μελένα στην έδρα τους. Η μπάλα και πάλι στο Βάσκο. Μην την κρατάς, Μικρέ. Μην την κρατάς, ας την πάρουν. Μα τι κάνεις, ορίστε, γιατί δεν μου τη δίνεις? Ορίστε, την έχασες. Ήμουν μόνος μου. Καλά, δεν σε είδα. Ανοιχτά τα μάτια σου όταν παίζεις. Καλά. Έχει δίκιο. Πρέπει να δίνει πάσες. Ο Φέντε ξεφεύγει. Καταπληκτικός. Αλλαγή. Έλα τα ρούσα, ετοιμάσου. Βάσκο. Πάμε. Ο Λουτσέρο βγάζει από το παιχνίδι τον Βάσκο. Μπαίνει ο Ταρούσα. Ο Βάσκος δεν συνεργαζόταν με την ομάδα. Ο Ταρούσα χαίρεται, αλλά το σταματάει ο διαιτητής. Μα τι κάνει ο μικρός? Μοιράζει φιλιά σε όλους. Δεν πιστεύω να αρχίσει να χορεύει. Αν φιλήσει και τον διαιτητή, σίγουρα θα τον αποβάλει. Ο κύριος Καστανιό είναι αυστηρός. Θα πρέπει να προσέχει ο μικρός. Ταρούσα, Ταρούσα, σεισμός στις κερκίδες. Άστοχο σουτ. Άστοχη βολή του Μάρκο. Και η μπάλα στα χέρια του Μπόκα. Το σκορ 3-0 με γκολ των Κάροτ, Φέντε και Λούκας. Οι Ατρόμητοι προηγούνται και επιζητούν και τέταρτο γκολ. Συναρπαστικός αγώνας, στην επίθεση ο Ράτα, σουτάρει και γκολ! Γκολ από τους Ατρόμητους! Υπέροχο γκολ από τον Ράτα! Και εκείνος πηγαίνει στο χέντι. Μπήκε από αριστερά και τώρα οι Ατρόμητοι προηγούνται με 4-0. Κανένα γκολ η Μελένα. Ο κύριος Καστανιών σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Οι Ατρόμητοι έδειξαν το ταλέντο τους. Θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους. Όλοι μαζί και χέρι-χέρι με τον Λουτσέρο είμαστε πρώτοι εθνικοί. Σεισμός στις κερκίδες. Η κόκκινη ενθουσιασμένη. Συναρπαστικός αγώνας. Δίκαιη η νίκη των Ατρόμητων. Ατρόμητοι! Εθνικοί! Κατάλαβε το Τόνι. Ο γιος σου έριχνε κλωτσιές σαν τρελός. Με συγχωρείς, Τόνι, αλλά ο Ρόγκη έκανε πολύ καλά που τον έβγαλε. Ναι, βέβαια, καλά έκανε και τον έβγαλε. Ναι, έχεις δίκιο, Ρετζέλιο. Δηλαδή, ο Φελίπε έπρεπε να παίζει σαν κοριτσάκι. Μπορεί να έπαιζε λίγο δυνατά, δεν λέω, το παραδέχομαι, αλλά στο ποδόσφαιρο έχετε ιδέα. Έχετε ιδέα από ποδόσφαιρο. Όχι. Το ποδόσφαιρο είναι για δυνατούς. Για δυνατούς. Όχι. Το ποδόσφαιρο είναι για άντρες. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Καλά. Παιδιά, παίξατε τέλεια. Ναι, σκίσατε, παιδιά. Ήσασταν πολύ καλοί όλοι σας. Ναι. Εγώ πρέπει να φύγω. Αύριο έχω αγώνα με την Μπόκα και πρέπει να ξεκουραστώ για να βάλω μπόλικα γκολ. Εμείς να δεις πόσα γκολ θα σας ρίξουμε. Σιγά. Παιδιά, δεν έρχεστε σπίτι μου να πιούμε κάτι? Εγώ δεν μπορώ, Ράτα. Είμαι δεσμευμένος. Έγινε βγει με το κορίτσι του. Παιδιά, συγγνώμη, πώς είδατε το Φελίπε? Κοίτα, Φελίπε, δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που έκανε στο ημίχρονο. Μα κύριε Λουτσέρο. Όχι, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Τι είναι αυτά? Βγάζεις τη φανέλα σου θυμωμένος και σηκώνεσαι και φεύγεις από το γήπεδο. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι ήθελες να κάνω? Έπαιζα καλά και ξαφνικά με έβγαλες. Όχι, μια στιγμή, δεν κατάλαβες. Εδώ όλοι θέλουν να παίξουν και όλοι παίζουν. Και εσύ δεν συμπεριφέρθηκες καθόλου σωστά. Έκανες κακό στην ομάδα σου και πάνω απ' όλα έκανες κακό στον εαυτό σου. Πολύ καλά. Ό,τι πεις εσύ. Ώστε φεύγετε με το χέντι? Ναι, θα πάμε μια βόλτα. Τι ωραία. Θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος, ε? Ναι. Και εσύ? Ναι, κι εγώ. Δεν με πείθεις και τόσο. Ναι, χαίρομαι πολύ. Καλά. Γιασμίν, να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά μη θυμώσεις, ε? Σ' ακούω. Γιατί είπες ναι στο χέντι? Δεν σε καταλαβαίνω. Σ' αρέσει πραγματικά ο χέντι ή τον λυπάσαι? Ole ola, ole ola, ole ola, ole ola, ole ola.
σε ίσορο μου. Σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σαν τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι.